Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Δράμας και ως αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, θα ήθελα να πληροφορήσω τους συμπολίτες μας ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα εργαλείο όπου ο Δήμος Δράμας θα χρησιμοποιήσει για να βάλει τη θεμέλια λίθο της κοινωνικής πολιτικής. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4093 του 2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους συμπολίτες μας. Οι βασικοί άξονες του εγγυημένου εισοδήματος είναι τρεις. Είναι η εισοδηματική ενίσχυση των συνδημοτών μας όπου θα το δικαιωθούν, για όσους το δικαιωθούν, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών και η εργασιακή επανένταξη. Στηρίζεται βασικά στην αμοιβαιότητα και στις υποχρεώσεις που θα λάβει και η πολιτεία και ο πολίτης. Θέλουμε δηλαδή να επαναφέρουμε τους συνδημότες μας, οι οποίοι εξαιτίας της ακραίας φτώχειας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, να μπει στη διαδικασία της ενεργοποίησης στη φάση αυτή. Ο Δήμος μας στις πρώτες μέρες όπου ξεκινάει το ελάχιστο εγγυημένο και κυρίως από τη Δευτέρα έως και την Τρίτη θα μπούμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης και πληροφόρησης των συνδημοτών μας για την αποφυγή παρεξηγήσεων και λαθών. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συνδημότες μας, επειδή το πρόγραμμα όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς είναι πιλωτικό, που σημαίνει ότι ξεκινάει για πρώτη φορά και είμαστε ένας από τους 13 Δήμους όπου συμμετέχει. Θα θέλαμε λοιπόν την αμέριστη κατανόηση των συνδημοτών μας στην πρώτη φάση υλοποίησης, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεστε και εσείς, οι αιτήσεις από εβδομάδα θα είναι πάρα πολλές. Οπότε θα χρειαστούμε από τους συνδημότες μας να έχουν και ίδια κατανόηση στο πρόγραμμα αυτό. Ο ρόλος του Δήμου Δράμας στο ελάχιστο εγγυημένο είναι καθαρά υποστηρικτικός. Πράγμα που σημαίνει ότι οι συνδημότες μας έχουν τη δυνατότητα, ο καθένας μόνος του που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και γνωρίζει την χρήση του, να μπορέσει να υποβάλει την αίτησή του. Σε περίπτωση που δεν μπορεί, σε συγκεκριμένες λοιπόν κατηγορίες, εκεί υπάρχει η συνδρομή και η υποστήριξη του Δήμου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δημιούργησε άμεσα από προχθές ένα γραφείο στην κοινωνική υπηρεσία και συγκεκριμένα το 127, όπου θα δέχεται τους συνδημότες μας για πληροφόρηση και υποστήριξη, αλλά θα το ξαναεπαναλάβω, μόνο στις κατηγορίες όπου δεν μπορούν να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση. Και το τονίζω αυτό γιατί θα είναι καλό, μια από τις βασικές προϋποθέσεις που θέλει το ελάχιστο εγγυημένο είναι η κωδική του TaxisNet, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι προσωπική κωδική και θα είναι καλό η αίτηση αυτή να ξεκινήσει σε πρώτη φάση με υπεύθυνη υποβολή των ίδιων των συνδημοτών μας και σε μια δεύτερη φάση στους οικείους γνωστούς τους οικονομοτεχνικούς συνδημότες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φορείς οι οποίοι θα συμπράξουν στη διαδικασία της υλοποίησης του προγράμματος. Πέρα λοιπόν από τις δομές του Δήμου, όπου είναι η κοινωνική υπηρεσία, το ιατροκοινωνικό κέντρο, το ΚΑΠΗ, θα είναι επίσης και λοιποί φορείς όπως είναι η Ένωση Κυριών, η Φιλόπτωχος, όπου οι ίδιοι θα αναλάβουν πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης και της πληροφόρησης να υποστηρίξουν τις ομάδες που πραγματικά δεν έχουν δυνατότητα από μόνοι τους να συμπληρώσουν την αίτηση. Όπως επίσης θα ήθελα να πληροφορήσω στους συνδημότες μας οι οποίοι ζουν στα δημοτικά διαμερίσματα, έχει γίνει πληροφόρηση και ενημέρωση προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να μεταφερθούν προς το κέντρο για να υποβάλουν την αίτησή τους. Οι γραμματείς λοιπόν των κοινοτήτων έχουν άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση ως προς την κατεύθυνση αυτή.